Καλησπέρα σας. Παιχνίδι μεταξύ Στεφανινά, Timberwolves εναντίον Αχιάλος Legends. Ο Αχιάλος είναι αέτος μετά από 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Παίζει με τον πρώτο τελευταίο για τη Master League, με τη Στεφανινά. Οι οποίοι έχουν σε 5 παιχνίδια, σε 4 παιχνίδια, μία νίκη και 3 ήττες. Αυτό είναι το 5ο του παιχνίδι. Η ομάδα του Αχιάλου στοχεύει στην άνοδο φέτος. Σκόθηκε και η μπάλα και είναι το παιχνίδι έτοιμο για να ξεκινήσει. Θα διεκδικήσει στο rebound. Ο Πλώνος εναντίον του Τσολακίδη, για να δούμε πως έχει την κατοχή της πρώτης επίθεσης. Αρκετοί παίχτες και τις δύο ομάδες στους πάγκους. 8 παίχτες έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα Στεφανινά. Και 12 παίχτες έχει ο Χίαλος. 12 παίχτες εναντίον 8. Το παιχνίδι είναι για να ξεκινήσει. Η πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα Στεφανινά. Timberwolves, καλή όραση με την μπάλα. Τελέσει την άσπρο μαζί το rebound ο Τσολακίδης. Αξίδης. Ο Παγκόπουλος στάρει για 3. Είναι άστοχος. Η μπάλα είναι από τον Αχιάλο, παραμένει. Προς το Λοβαγκόπουλο, στον άστοχο. Διάβαση με την μπάλα. Το Ζαμπάς τελεί. Είναι μέσα. 3 πόντους μπροστά η Στεφανινά. Αξίδης με την μπάλα. Τον Ιωαννίδη. Και από τον Σαρακίδη. Τον Ιωαννίδης. Αυτέρα απέναντι στον Παγκόπουλο. Οπα, Γεωργίου τελεί, είναι μέσα. 3-2, μειώνει. Ο Ζαμπάζος, Καλλιόρας, πάρει την επίθεση, Σάρι, θα γίνει το λάθος, τρέχει ο Ανίδης. Ο Σάρι τον Αρχίδη προσποιείται, Αρχίδης εκτελέσει για 2. Θα πάρει και το θετικό rebound. Θα πασάρει έξω. Μια άστοχη ομάδα του Αχιλλάου Legends. Σάνης Σμυρνιό, πολύ είναι άστοχος. Η μπάλα είναι για την Στεφανινά. Καλλιόλα, προσπαθεί να βρει ο Γκαρσέα ο Λόπο. Πάει στο Σμυρνό, την μπάλα πίσω στο Φορδάνι. Βαρύ Πασάρι, Καλλιόλα στο σπίτι. Τα λέξει η επίθεση. Είχαμε και το κόψο με τον Τσολακίδη. Αλλά δεν μέτρησε διότι είχε λήξει ο χρόνο. Ο
Καλατσίδης. Προσπαθεί να το Βελακίδη να μπει μέσα να μπουστάρει τον Στέφο. Πρώτο φάουλ από τον Κλόνο. Παντόπουλος στον Βελακίδη. Θα κάνει βήματα σήμερα με τους διαιτητές. Παραμένει το σκορ 3-2. Καλή ώρα σε κεφάλι την μπάλα. Το κουπασά παίρνει το σκρι. Την πάση. Τελεί για 3. Είναι έστοχος. 6-2. Αυτή την μπάλα. Ζώνη παίζει ομάδα Στεφανίνα. Έχουμε το πρώτο φάουλ του Καλλιόρα, πάνε στον Αχτσίδη. Το δεύτερο μαγικό, το μάδα Στεφανίνα, παραμένει άμυνα σε ζώνη. Ιωαννίδης με την μπάλα, θέλει να βρει τον Ζωλακίδη, θα εκτελέσει για 3. Είναι άνθρωπος, 6-2. Μόνο τελέσει ο άνθρωπος, παζεύει το θετικό rebound όμως ο Κουρδάνης. Τρύπωσε και πήρε το θετικό rebound. Διαμαρτύρεται για θετικό foul. Σημαίνει και η ομάδα του... Έχει άλλος μια μαθήτη για το φάουλ, όχι ήταν φάουλ. Μαχτσίδης παίρνει το φόρ από το Λεμπαμπάσκι, το οποίο είναι το πρώτο, τρίτο ομαδικό η ομάδα. Έχουμε αλλαγή, βγαίνει ο Φερνάνδης και μπαίνει σε του ο Κάγκος. Αξίδης, αξιοχή στην πρώτη. Αξιοχή και στη δεύτερη. 6-4 το σκορ. Έξι λεπτά, μηδροφύρωση του πρώτου Καλέτου, Καλλιόρας. Από το οποίο από τον Τσολακίδη τρέχει η ομάδα. Αξίδης θα πάρει το φάουλ. Είναι το δεύτερο του. Όχι, το χρέωσαν στο Σμυρνιό. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα Στεφανίνα. 5:52 το λήξη πρώτη δεκαλέπτου. Από το επόμενο φάουλ η ομάδα Χέλος εκτελεί στο πρώτο δεκάλεπτο βολές. Προστοχή ο Αξίδης και μειώνει σε 6-5. Ευσεργείς δεύτερη, 6-6. Μπάλα. Είναι το πρώτο φάουλ που κάνει ο Παπαγεωργίου και την ομάδα του Αχιάλου. Στο Άγγλωτρος πείτε, θα γίνει το λάθος. Ξίδης τρέχει σε ένα φινιασμό για την ομάδα του Αγιάλου. Πασάρι το Τζολακίδη, αλλά έχει πέσει σε βήματα. Προσπάθησε η ομάδα του Αγιάλου να τρέξει σε φινιασμό. Για να δούμε το φινισμά του κάποιος αποστάρει. Τον Ιωαννίδη, ποστάρι, πασάρι πολύ ωραία έξω. Στον Σμυρνιό, τελεί για 3 είναι άτοχος. Ο Ιωαννίδης θα πάρει όμως το αμυντικό rebound και τέλει για την ομάδα του Αχιάλου. Θα
Πασάρι στον αρχίδι να μαρκάρει, σε τελεί για τρεις. Είναι άστοχος και τρέχει. Τώρα η σειρά για τον Στεφανίνο Φιλιασμό. Γαλλιώρας εκτελέσει, αστοχής και αρχίζει δεύτερη προσπάθεια. Θα πάρει το τρίτο rebound. Θα κάνει το σκορ 8-6. Λιγότερα από 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σούτ από τον Βαγκόπουλο είναι μέσα, άστοχος. 8-9 για πρώτη φορά. Το νέο μπροστά σκορ, ομάδα του Αχιάλου. Καλλιώρας. Καλλιώρας προσπάθεια. Και 19. Για δύο πρώτους στην άσχο, παίρνει όμως ο Παγκόπλος στο επιθετικό rebound, εκτελεί για τρεις στην άσχοχος, συνεχίζει το δεύτερο επιθετικό rebound, συνεχίζει άμυνα ζώνης η ομάδα Στεφανίνα, Τίμεργος, Παπαγγελή Πασάρη, Τσίδης, παίρνει το screen, τώρα θα πάει στο Μιωαννίδη, εκτελεί για τρεις, θα τελείξει και το χρόνο της επίθεσης, πάλι ώρας μαζεύει το αμυντικό rebound της ομάδας του, Πασάρη στο Σμινιό, στο Σοκάγκο, παίρνει ο Ράντι, κινείται πολύ ωραία, θα στοχίσει και το σκορ παραμένει 19, 3 και 30 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Παγκόπουλος, τον Αχτσίδη, ο Πασάρης τον Ιωαννίδη, πίσω στον Αχτσίδη, είναι μόνος του για εκτελέσει για τρεις, είναι εύστοχος. 10-12, προπονητής της ομάδας του Αχιάλου. Τα ψηφέστες το επίμονα να παίξουν καλύτερη άμυνα. Καλλιώρας εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. Το αμυντικό ρεμπάν τον Ιωαννίδη κατεβάζει την μπάλα. Ο Τσίδης έχει το μόνο του Αχιάλου. Ο Πασάρης τον Ιωαννίδη. Τόσο απαθάρισε ένα στον Τσίδη. Το σπίτι πολύ ωραία, η μπάλα πάει στον το Λακίδιο που έχει σκοφίσει. Έχουν ετοιμάσει ομάδες και αλλαγές με την πρώτη διακοπή για να περάσουν μέσα και ο Γούστος από την ομάδα Στεφανίνα. Και ο Πρωτογερόπουλος μαζί με τον Παράσο για την ομάδα του Αχιάλου. Σίδης, ήταν λάθος πάσα και παραμένει παρόλα αυτά λυνητές για την ομάδα του Αχιάλου. Μάλλον κάπου ακούμπησε σε κάποιο παίκτη της ομάδας Στεφανίνα Τίμπεργος. Έξω ο Ιωαννίδης, έτσι και ο Αχτίδης να πάρουν ανάσες. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Παράσκος, Πασάρης στον Παγγελή, θα καλέσει ένα άστοχος, μαζεύει τον ρεμπάουντ ο Κουκλώνος και τρέχει Καλλιώρας. Θα βρει τον Ρεμπάση, θα τον βρει και θα εκτελέσει γρήγορα. Ωραία ανάπτυξη του βιασμού από την ομάδα Στεφανίνα. Και 12-12. 1:44 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βόπουλος, Παράσκος. Το Μαυρίδη, Παράσκος. Παίρνει το σουτ. Όχι, θα παράσει τον Παράσκο. Μαυρίδης, θέλει, δεν θα μπει μπάλα. Και μαζεύει το αμυντικό rebound. Κοζαμπάσης, Πασάρης τον Καλλιώρα. Παίρνει και το screen, κάνει το drive. Θα πάρει το foul. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Για την ομάδα του Αχιάλου. Το foul είναι του Παπαγεωργίου, είναι το δεύτερο του. Και θα πάει στις βολές ο Καλλιώρας. Εμψοχή στην πρώτη βολή. Ο Καλλιώρας κάνει το σκορ 13-12. Στοίχες δεύτερη, 14-12.
περάσουν την μπάλα. Τώρα είναι ο Μαυρίδης. Νόμου ξανά στο Μαυρίδη. Το Νόμου εκτελέσει. Εδώ στο κλώσο του μπάλα, το να τρέξουμε. Μπάλα πηγαίνει στον Καλλιόρα. Πέσε σβήσει και φάω, δεν τον δίνω εδώ. Παράσκος. Στην άσκη του Νόμου. Και το Γερόπλος εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. 14-12 και 30 ευρώ για να τελείξουμε τον Τζοκαλέφη. Θα μείνει και μια επίθεση για τον Αχίαλο. Αυτό είναι η κατοχή για την ομάδα της Πανίνα. Θα αποστάρει, θα πάρει το φάουλ. Ο Κάγκος. Αυτόν τον νόμο. Τρίτο μαζικό. Εξαρτήσει 15-12. Στη δεύτερη θα κάνουν μια επίθεση. Θα μείνει και ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ίσως ένα δευτερόλεπτο λιγότερο να εκτελέσουμε την επίθεση ακριβώς για την ομάδα Στεφανίνα. Την μπάλα την έχει ο Γερόπουλος. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Μένουν τρία δευτερόλεπτα. Καλλιόρας με την μπάλα. Θα λήξει η πρώτη περίοδος 15-12. Στρέφουμε μαζί σας για την αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Στρέψαμε στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Στο πρώτο δεκαλέπτο η Πανίνα προηγείται 15-12 με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου εναντίον του Αχιάλου. Κατοχή για τον Αχιάλου. Παραμένει σε ζώνη 2-1-2 η ομάδα. Στεφανίνα, με τρεις φόρτες ο Παράσκος, είναι άστοχος. Μαζεύεται με την κορυμπά με Γούστος. Καμπάς εκτελέσει για 2 μετά την ασίστ του Καλλιόρα. 17-12. Τον Παράσκο θέλει για 3, είναι εύστοχος, 17-15. Μπούσεις με την μπάλα. Φοβερά την κίνηση. Και να το πέσει σε λάθος. Μάτω. Πολύ ωραία πασάρουνε μέσα, γύρισε μπάλα, θα στοχίσει ο Ντομίου και το έχουμε βιασμό Καλλιόρας. Δεν θα πάρει το φάουλ, υπήρχε υποψία και τρέχει τώρα ο Παράσκος. Παράσκος, μπορεί να φτάσει στον νόμο και λίγα τρεις. Και πάλι το φάουλ. Από το Σμύρνο είναι το δεύτερο προσωπικό του στη διεκδίκηση του rebound. Παράσκο. Το νόμο, Παράσκος, θέλει για τρεις. Είναι άστοχος. Μαζί του πιο λοιπόν ο Μαυρίδης. Παίρνει και τη δύση. Κάνει λάθος πάσα και τρέχει στην ομάδα του βιασμού. Καλλιόρας θα τελειώσει τον βιασμό. 19-15. Παράσκο πατάει τον Γερόπουλο. Πίσω στον Παράσκο. Θα γίνει αλλαγή. Παίρνει τον οικονόμου. Θέλει για τρεις. Είναι εύστοχος. Οικονόμου 19-18. Θα πάρει το φάουλ. Από τον Μαυρίδη. Και δύο ελεύθερες βολές. Είχε
στην πρώτη. Διαμαρτυρόταν ο προπονητής της ομάδας ότι υπήρχε το φάουλ, αλλά ήταν χαμηλά σε τρίπλα και όχι την επαφή στις δύο βολές. Παράσχος 2-2 για το καλύτερο αλλά προηγουμένως. Θα γυρίσει ωραία μπάλα. Παράσχος. Αυτό είναι το νόμι. Προσθεθεί καλά, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Αυγούστο, είναι το δεύτερο προσωπικό και του Αυγούστου. Θα διοικήσει τις βολές των οικονόμων. 21-18 σκορ, 7-27 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Και μια έρθει στην πρώτη, 21-19. Την έρθει στην δεύτερη, 21-20. Πασάρι, να κοπεί στον αέρα τον οικονόμου, ο Κάκος, και θα έχει να πέσει σε βήματα. Παράσχος, το έχει να τρέχει την ομάδα Παχιάλου, τον νόμου, θα εκτελέσει για τρεις. Την άσπιχος, μαζεύει το rebound, ο Κουλιός και ο Βούστος. Τσαμπάση, είναι το δεύτερο προσωπικό. Το νόμο με την μπάλα. Και τεχνική ποινή. Σαν το Τσαμπάση, είναι τρίτο προσωπικό. Ευχαριστώ την πρώτη οικονόμη του Βόλου με την τεχνική πριν φρόθηκε στον Τζαμπάση για διαμαρτυρίες προς τον διευθυντή. Γίνεται αλλαγές, γίνεται ο Τζαμπάσης και ο Κάκος. Και ο Κορδάνης. Μπάλα Παράσχος. Πασάρι στον οικονόμου, είναι μόνος του παρά για τρεις. Είναι εύστοχος. Αρκετά ζεστό σήμερα ο οικονόμου. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο του τρίποντο. 21-24 μπροστά η ομάδα του Αχιάλου. Μετά από ώρα Ζημνιός. Πάρει ο καλύτερος σκρίνος του Ζημνιού. Αλλιώς την καλή κατρίσσα, είναι η απάντηση, 24-24. Τρεις πόντους για τον Καλλιόρα. Αρκετά εντυπωσιακό παιχνίδι βλέπουμε μέχρι τώρα. Δύο σε έξι ομάδες. Παράσκος. Στο Μαυρίδι. Απέναντι στον οικονόμου. Οικονόμου θα πασάρει στον Παπαγεωργίου. Μέσα στον Πρωτογερόπουλο. Θα γίνει το λάθος. Αν τα λάθη για τις δύο ομάδες. Σημείο, Κονό, Παράσχος, Πασάρι, του Μαυρίδη, τον οικονόμου, για τρεις, τέσσερα, στα πέντε, στα τέσσερα, τέταρτο τρίποντο για τον οικονόμου, 24-27, μπροστά ο Χιάλος. Αλλιώρας, θα πάρει το φάουλ από τον Μαυρίδη, 43, το φάουλ είναι χαμηλά, δεν θα μετρήσει το καλά. Δίκα!
Γιάννης. Ιντεράτης κρύβει όπως το Τζολακίδης. Το νόμου. Παράσχος, προσπίτε. Πάσα ρε σύνομα. Στο λακίδερα γίνε λάθος και τώρα θα έχουν διασμό. Με τον Γούστο. Θα γίνει και ο άλλος από την περιβλά του Στεφανίνα. Οπότε η κατοχή περνάει ξανά για την ομάδα του έχει άλλο. Έχουν γίνει αρκετά λάθος σε αυτό το δεκάλεπτο. Το σκορ παραμένει 24-27. Μαυρίδης μέσα στον Σολακίδη. Βάλει τα χέρια του πάνω στην μπάλα ο Κοντάνης και έτσι θα υπάρξει αμπζετές και η κατοχή περνάει για την ομάδα Στεφανίνα. Αλλαγές, γίνει ο Γούστος, μπαίνει ο Πάγκος. Καλή ώρα με την μπάλα. Πασάρι στον Κάγκο. Όπως στον Καλλιό. Καλλιόρας, αυτός Μινιό, ο Μινιός Ιστάρι έξω, θα πάρει την δικό rebound όμως ο Κουρδάνης και θα εκτελέσει 26-27. Ο Νόμου, Μασίδης, γίνει το λάθος, Καλλιόρας εκτελέσει 28-27 και τέμος που ζητάει ο προπονητής του Αρχιάλου είναι το λάσκο που είναι η ομάδα του. Μαζί σας θα την επιστρέψει και η ομάδα. Επιστρέψαμε. Αυτή με την μπάλα. Πασάρισε στο νόμο. Θα σε πάρει το φαουλ από το Κοντάνη με το πρώτο προσωπικό φαουλ. Και πέμπτο ομαδικό όμως σημαίνει δεκάλεπτο. Θα στείλει τον οικονόμο στους βολές. Ο νόμο που έχει μετρήσει 4 τρίποτα μέχρι στιγμής. Θα εκτελέσει ο άνθρωπος, μαζεύεται με την κόρη πάνω το κάτος και κατεβάζει ο Κοντάνης την μπάλα. Ψάρει στον Κάκο, θα πάρει το jump shoot από το high post, είναι άνθρωπος, με την κόρη πάνω του Παγιοργίου, θα πασάρει πολύ ωραία το Μαυρίδη και θα σκοράρει 28-29, 3-30 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Μηνιός εκτελεί, όχι. Εδώ στον Τζάγκο, πολύ ωραία δεύτερη στην μπάλα. Θα στοχίσει ο Κουρδάνης από χαμηλά. Κονόμου, Πασάρι, στο Μαυρίδη. Μαυρίδης, Τζολακίδη, Τζολακίδη στον Οικονόμου. Είναι μόνος που εκτελέσει. Πέντε, πέμπτο τρίποντο για τον Οικονόμου. 28-22 που σηκώνει και τα χέρια του. Αρκετά εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο για τον Οικονόμου. Ποιος πρέπει να μετράει πάνω από 15 πόντους αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον 5-15 έχουν μπει και φάουλ του Κονόμου. Δεύτερο προσωπικό. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Αχιάλου. Την μπάλα χαμηλά. Κουρδάνης, πασάρι στο κουζαμπάσκετ. Θυμίζουμε και 3 προσωπικά φάουλ. Στην τρία πόντων, στην άσταση. Πήρε το θετικό ριμπάν. Χρόνος. Σάρι στον Τζάκο, αυτός στην Καλλιόρα. Καλλιόρας. Το φάουλ θα το κάνει από αυτόν. Μαυρίδη, που είναι το τρίτο του.
θα στέλνει τον Καλιά συμβολές 30-32. Θα συνεχίσει και στην ελεύθερη βολή 31-32. Κατεβάζει ο Αξίδη. Αξίδη και λίγα 3. Είναι άστοχος. Μόνο στο μυντικό ριμπάν. Μπάρα στο Γαλλιόρα. 3 και 10. Για τη λήξη του. Βγάλει. Εκτελέσει για 2. Είναι άστοχος. Τι θα προλάβει η ομάδα και κάνει το λάθος. Στο τρίτο πόντον είναι μέσα από τον Παγκόπουλο 31-35. Μπάλα στον τόπο. Θα πάρει το φολ από τον Σολακίδη. Είχε πλεονέκτημα ο Αγκάκος, πέναντι στον Παγκόπουλο. Στα έχει τελειώσει να κλείσει δύο λεπτά. Ένα και 35 πριν ολοκλήρωση, δεύτερο δεκαλέπτο. Θα έχει ξεχείσει την πρώτη Αγκάκος. Δεύτερη, 33-35 διαφορά στους δύο. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση σε δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Αχιάλου. Ήδη μετράει 23 πόντους. Αξίδης. Βήματα τον Ιωαννίδη. Η γραμμή. Θα πάτσε γραμμή στο σπαθιά του. Καλλιόρας, 1-17 πριν την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Πασάρει μέσα στο Μετραμπάση. Είναι μπάλα, ξανά στο Μετραμπάση. Θα προσπαθήσει να πασάρει, αλλά με κάνει Τσολακίδη θα βγάλουν την μπάλα έξω. 11 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης της ομάδας. Στεφανίνα, Στέφαος εκτελέσει και θα σοφαρίσει σε 35-35. Ο Κλόνος. Γίνει το λάθος. Αφήσει ο εργασμό που κάνει. Θα πασάρει τον Καλλιόρα. Αφήσει να πάρει το φάουλ. Από την Ιωαννία, από τον Ιωαννίδη. Τεχνική ποινή στον Ιωαννίδη. Μετά τις διαμαρτυρίες του, είναι το δεύτερο προσωπικό του Ανίδη, 5 και... Και... δεύτερο φόρμα του Ανίδη. Καλλιό. Και τη δικιά του αμφιμαχία που είχαν. Τελή, 37-35, 2-2, Καλλιόρα, 40 αφού είναι τελείξει του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, γίνεται να γίνει το λάδος του Παναξίδη, διορθώθηκε. Σίδης, θα πάρει το φαουλ. Αποφυλώνει το πρώτο του και θα έχει την επιλογή να πάρει σε δύο ελεύθερες βολές. Θέλω να κάνω τρυπή της στάσης.
Στέχιο, στη δεύτερη βολή. 33, καλύτερα από την πάλα, καλύτερα στο Χουρζάνι, καλύτερα στην αντιδύση. Κάτσε στον Καλιόρα, Καλιόρα στο σπίτι. Στο πρώτο, το στάρι για τρεις. Στο Λακλήμα στο αμυντικό rebound και όλοι επίδεσα μήνει για την ομάδα του Αχιάλου, 13, πρώτα. 8, 7, θα γίνει το λάθος σπάσο τον Αρτσίδη. Οπότε η κατοχή περνάει για την ομάδα Στεφανίνα που προηγείται 37-36 και θα έχει 6 δευτερόλεπτα. Αργάνης με την μπάλα, 5, 4, το μασάρι που θα γιώνας εκτελέσει. 6 έχουμε τη λήξη του μικρόνου, 37-36 την ομάδα Στεφανίνα. Θα σας στρέψουμε μαζί σας με την αρχή του δευτερού μικρόνου. Επιστρέψαμε στο Μάτς Στεφανίνα Timberwolves εναντίον Αχιάδος Βέντζελς. 37-36 έλειξε το πρώτο μήχρονο, η πέντε Στεφανίνα. 28 πόντους έχει στην στο ημίχρονο ο Καλλιόρας και από την άλλη πλευρά ο Οικονόμου είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο σκόρερ 22 πόντους η ομάδα Στεφανίνα Timberwolves και 24 η ομάδα Αχιάλος. Είναι αρκετά παραγωγικό δεκάλεπτο είχαν και οι δύο ομάδες για να δούμε τι μας εξελάσσει το δεκάλεπτο. Παράσχος εκτελέσει ο Μαυρίτης για τρεις, είναι μέσα. 37-39. Θα πάρει το σούπια 2. Στο Λακλής μαζεύει το rebound. Το παράσου στο γάντρα της ομάδα. Παγιοργίου, μασάρι στον Παράσκο. Παράσκο στον Παπαγκόπουλο και λίγα 3. Είναι έστωχος. 37-42. 2-2 για την ομάδα του Αχιάλου σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει με ένα σερί 0-6. Τώρα λίγο να γίνει το λόγο την ομάδα στο Φανίνα. Προσπίθε το πασάρι πολύ ωραία. Το κλόντζο θα είναι άνθρωπο στο σούτ, τρέχει ο Παράσκος. Τρίτο τρίποντο ο Παγκόπουλος και ένα σερί 9 πόντων για την ομάδα του Αχιάλου που έχει μπει αρκετά ζεστός. Κουρδάνης, αν τη ζήσει, ο Σάνθρωπος Τζαμπάς εκτελέσει, θα μειώσει 9-2, 39-45. Μαυρίδης, Παράσχος, Σολακίδης, Παράσχος. Προσπίτε, Σολακίδης. Κάνει το λάθος, θα πάρει να δώσει την μπάλα στον Παγκόπουλο. Αλλαγές, βγαίνει έξω ο Καλλιόρας και μπαίνει στη θέση του Κάγκος. Γίνει το λάθος από τον Κουρδάνη και το φάουλ που θα κάνει συνέχεια ο Κουρδάνης. Δύο φορές θα μιλά. Είναι το δεύτερο του Κουρδάνη προσωπικό. Δεν μακρύνει ο Πάγκος. Θα έχει άλλη με τεχνική τιμή. Μαυρίδης με την μπάλα. Κάτω σκούμε από τον Τζολακίδη. Στον Σοβακόπουλο Τζολακίδης. Εκτελέσει είναι άστοχος. Κουρδάνη με την μπάλα. Στο Λακίδης, στο Παγιοργίου, στο
Τζολακίδη μέσα, θα προστάρει. Είναι άστοχο. Το rebound από τον Λόνο. Σπάντος, απάντησε το high post. Είναι έστοχος. 41-45. Παράσχος. Συνεχίζει σε man to man να δεύτερη εμίχρονο η ομάδα. Στεφανία, έχει να γίνει πάσα, έγινε λάθος. Πάσα που θέλει να περάσει ο Μαυρίδης στον Τσολακίδη, αλλά βρήκε στο γόνατο. Την μπάλα βρήκε από την ομάδα. Στεφανία. Δάνης. Για τρεις. Είναι άστοχος. Νομίζω ότι έχει τρία προσωπικά φάουλ. Θα μπάσει από το δεύτερο δεκάλεπτο. Παράσκο. Παπαγεωργίου. Στον τρίτο πόντο ο Μαυρίδης. Είναι άστοχος. Δεν κάνει την κόρη πάνω. Στην κάνει, στην τρέχει. Πάσε που θα μπάσει. Στον κλόνο, κλόνο θέλει να παίξει. Στον λόγος. Έχει δύο παίκτες. Στον Σμυρνιό πως όμως έχει κάνει σε θέση επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του για να διεκδικήσει στην μπάλα. Παγιοργή κατεβάζει την μπάλα. Στον Παγκόπουλο. Τσολακίδης. Παράσχο. Τερκή πολύ ωραία στον Τσολακίδη που έχει αποφάσει. Και τώρα η ομάδα σε φανέα που θέλει να τρέξει σε ζώνη ο Μαριαφιάνου. Θα πάρει το φάουλ τον κάποιος από τον Τσολακίδη. Δεύτερο προσωπικό και από τον Τσολακίδη. Πάκος Αρκέα θα αφηθήσει, 42-45. Θα γίνει και στη δεύτερη, 2-2, 44-45. 43-45 με σκόρτα. Παγιοργίου, πάρει το φάουλ. Ζωής ποιος. Εδώ είσαι. Ζωής. Ζωής. Ποιος το έκανε. Ζωής. Ποιος το έκανε. Ποιος το έκανε. Πολύ ωραία προσπάθεια για καλάθι. Από τον Παπαγεωργίου. Φαουλ πρώτος στο κουβάνι. Είναι το τρίο του. Διαμαρτύρονται η ομάδα Ταρχιάλου. Παράσχος. Συμβουλές έπρεπε είναι το τέταρτο και είναι και το τέταρτο ομαδικό της ομάδας σε 10 λεπτό και σημαίνει ότι το επόμενο φάουλ η ομάδα εκτελεί βολές. Πλήγμα και αυτό για την ομάδα Στεφανίνα. Παγιοργίου. Ζάτσα να πάρει φάουλ. Δεν το πήρε. Μηνιός. Ωραία κίνηση και τελείωμα στον πλώνο. Παράσχος θα γίνει μπάλα. Μαυρίδης. Παράσχος πάσα. Παραμένει το σκορ 47-47.
Και μπαίνει ο Γιάννης. Σε κέντρο του Σμυρνίου που έχει 4 φάουλ. Είναι ντέρμπι κάτω το δεκάλεπτο. 47-47. Η μπάλα μέσα στο Μετσαμπάση. Αυτό το τρίο πόντο να φτάσει ο έστωχος. 50-47. Στο τρίο πόντο για την απάντηση ο Παγκόπουλος ήταν άστοχος. Βάζει την μπάλα. Σάφη και Καμπάζο εκτελέσει για 3. Είναι και αυτό μέσα. 53-47 και time out που ζητάει η ομάδα Αρχαίαλος Legends για να σταματήσει τη φόρμα που έχει αναπτύξει τα τελευταία 2 λεπτά η ομάδα Στεφανίνα. Πιστεύω μαζί σας μπορείς να επιστρέψουν και η ομάδα σε time out. Τον επιστρέψαμε με 2 συνεκτά απανωτά τρίποντα η ομάδα Στεφανίνα. Προηγείται 53-47. Παράσχος στο Μαυρίδη. Το θυμίζουμε είχε προηγηθεί και με 6 πόντους η ομάδα Γιάλλος. Παράσχος στο Μουδράι. Παλαιοργείο. Κάνει κίνηση. Εξαρτήσει. Πάρα στην καλιέρα. Εκτελέσει εύστοχα από τις αμπάσεις και η διαφορά πάει στους 8. 55-47. Το βάζει ο Παράσχος. Παγιοργίου. Τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη για 3. Είναι άστοχος. Βράζει ένα αμυντικό rebound. Σε φίλε του Καλλιώρα. Καλλιώρας προσπίτε, τελεί για 3. Ας πω μαζέτε που θα βάζει το κέμπαν. Τελεί τον άστοχο στο μονικό rebound. Ο Παγιοργίου και ο Παγκόπουλος προσπίτε να πάρει το 4ο φάουλ του Κοτσαμπάση. Διαφορά στους 7, 2-15 δημιουργήσεις του δεκαλέπτου. Πολύ ωραία προσπίση και ωραία παράδειγμα από τον Κορδάνη. Μπήκε και οικονόμη. Ο Αυτσίδης, θα κάνει την προσπάθεια. Θα σακίσει, θα έρθει με το σωμάτι του το εξωτικό rebound, το νόμο. Θα σακίσει, πάρα πάει στον Αυτσίδη. Ιωαννίδης, πασάρει πολύ ωραία και καλά για τον πρώτο Γεωργόπουλο. Το πόντο του Καλλιώρα είναι μέσα. 63-50 διαφορά στους 10. Κονόμου θέλει για 3 να απαντήσει. Είναι εύστοχος.
Έχει το τρίποντο με τον γονό μου, ο οποίος φέρνει διαφορά σε 7. Καλή ώρα, 44 για τη λήξη του τρίτου το καλέπτου. Ασάρι, πολύ ωραία στην δεύτερη, θα πάρει καλάθι και φάουλ. Το καλάθι, από τον γερό που σε έκανε το φάουλ. Δεύτερο. Ομαδικό. 62-53. Διαφορά ξανά στους 9. Τους 5 πόντους έχουν πετύχει σε αυτό το δεκάλεπτο. Η ομάδα Σαφανίνα Τούνελς. Και ένα 26 πόντους. Θα γυμνώσουμε στην πρώτη περίοδο. Έχουν σκοράρει 15, στη δεύτερη 22 και ήδη μετρούν 26 και θα έχουν σίγουρα την ευκαιρία για να σκοράρουν, καθώς περισσεύουν περίπου 17 τουλάχιστον στρατόπεδα για την ομάδα τους. Φωνώνουμε την μπάλα. 30 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Θα γίνει το λάθος. Διεκδίκηση. Την μπάλα έξω. Στον Ιωαννίδη. Από τον κλόνο και βγαίνει ο Καλιάρος στον αφηδιασμό με τον οικονόμου. Καθώς έχει πάρει το φάουλ από τον οικονόμου. Έκανε ο οικονόμου, είναι το τρίτο του. Καλλιόρα σας ευχαριστήσει, 63-53 για το 10. Την αγορά της 10. Και μένουν 16,6 δευτερόλεπτα. Και στη δεύτερη καλλιόρα, 65-53. 33 πόντους. Έχει ο Καλλιόρας. Όσο έχει σημειώσει στο πρώτο. 8, 7, 6, 5. Θα γίνει η πάσα. Οικονόμου για 3, στη λήξη του χρόνου. 65-53. Σημείωσε 28 πόντους η ομάδα Στεφανίνα Τίμερβουλς. Επιστρέφουμε μαζί σας με την αρχιτέρα του καλέπτου. Επιστρέψαμε μαζί σας, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το σκορ είναι 72-53. Το αμυντικό rebound ο Γαλλιόρας. Η διαφορά πλέον είναι στους 19. Καλλιόρας με την μπάλα. Θα πάρουμε την κόρη μπάλα ακόμα πριν λίξει ο χρόνος και θα σκοράρουμε 74-53. Η διαφορά πηγαίνει στους 21. Καλά δε τον Γκάγκο με το επιθετικό rebound, οικονόμος θέλει για 3. Τον άστοχος, Καλλιόρας θα με το rebound. Σε αυτό το δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει με 9-0 σερί η ομάδα Αμίνα, Γκάγκος για 3. Τον άστοχος, οικονόμος μαζί το επιθετικό rebound, θα θέλει να παίξει την ομάδα του. Με το επιθετικό πριγάνος, δίνει το λάθος. Ο συνδυασμός κλέβει και εδώ σκοράρει ο Γούστος, 76-93, 6 και 10. Ο Ιακόπουλος θα μπει και θα εκτελέσει, 76-55, 21. Θα γίνει χαμηλά. Δεύτερο του Πρωτογερόπουλου. Και από εκεί.
Μπαλιόρας. Τρία δευτεράδες μας φέρεξουν δευτές. Ενώμη το Ένδρε και την ομάδα. Όχι άλλο. Αγκόπουλος, Σαλακίδης, θα πάρει το σωτά πρώτη. Είναι εύστοχος. 66-57. 5-25. Αν η ομάδα Στεφανού να πάει σε μεγάλες επιθέσεις, θα αυξήσει τις πιθανότητες για να πάρει δεύτερη τους νίκη και να υποχρεώσει τον Αχιέλο στην πρώτη του ήττα. Αλλιώρας, θα λέει ένα άνθρωπο, όπως παλέπτε, θετικό rebound, θα εκτελέσει κόλλας.20 επιλέξει, διαφορά είναι στους 21. Άγκας, προσταθήκα στη φορά. Το νόμο, τώρα λίγο να γίνει ο λάθος. Διόρτησε ο Σολακίδης, ο οποίος παίζει coast-coast και θα σκοράρει κιόλας. 78-59. Ψάχνει την πάσα. Έγινε το κόψιμο. Πρέπει να τρέξει η ομάδα του Αχιάλου. Πολύ ωραία πάσα από την πλάτη. Θα στοχίσει ο Μαυρίδης. Προσπάθησε να κλέψουνε. Και έχουμε το φάου του Μαυρίδη. Τρίτο ομαδικό. Την ομάδα. Και άλλα και τις ομάδες. 78-59. Σουτ για 3 πόντους είναι άστοχο. Σουτ που εκτέλεσε ο Αλεπάν. Το νόμο για 3 είναι άστοχος. Θα πάρει το θετικό rebound του Λακίδης και το foul. Κόπουλος στη θέση του Παράσχος. Έχει αλλαγή καλύτερη για Παπαγεωργίου. Θα ευθετήσει ο Τσολακίδης. Τρία λεπτά για τη λέξη του παιχνιδιού, διαφορά είναι στους 18. Σακίρ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Και το παράδειγμα του παιχνιδιού Αχιάλος. Σπαθεί, σουτ για 2 πόντους από τον Αντωνίου. Από το έψος της βολής. Είναι άστοχος, 78-62. Διαφορά στους 16. Τώρα μου χρειάζεται να κλέψει την μπάλα. Κουρδάνη. Για 2 πόντους ο Γυριός και έφτιαγος. Σου για 3 πόντους ο Κιαγκόπουλος. Είναι άστοχος. Τον κάνει σαν να τρέξει. Μα δεν στο καλό, αλλά θα του φύγει. 2 και 11 για τη λήξη. Θα σημειώσει τη δεύτερη νίκη.
ομάδα Στεφανίνα. Timberwolves. Πολύ ωραία προσπίση και καλάθι από τον Αντωνίου. Κάνει το σκορ 80-84. Και όπως είσαι λάθος, ο Μάτρης Στεφανίνα. Τώρα είναι στις 16, το μόνο που μένει είναι να δούμε τι ήταν το τελικό σκορ. Κονόμου για 3, είναι άστοχος. Σάκιρ προσπάθησε να μαζεύει το rebound. Κονόμου παράσχος, προσπείται, θα κάνει και το drive. Μαζεύει το αμυντικό rebound, αλλά έκανε λάθος πάσα ο Χρουντάνης. Και ο Αντωνίου θα σκοράρει 80-66. Πιέζει ο Οικονόμου, παίρνει να δραματιστεί και πίζω μείνει κατσοβάρο. Στρέψαμε, 1-16 τη λήξη του Αρδεκαλέκου, 80-66. Η νίκη είναι δεδομένη για την ομάδα Στεφανίνα Τίμπεργουλς. Πολύ ωραία τα σκόρια και καλάθι για το Σμυρνιό. Παράσχο στον Αντωνίου. Θετικό rebound από τον Σαλακίδη. Ποστάρι, ποστάρι και θα πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Σκοράρει στην πρώτη βολή, Τσολακίδης. Θα σκοράρει και στη δεύτερη, 2-2, 82-68. 50 δευτερόλεπτα. Λογικά από μία επίθεση κάθε ομάδα. Θα σκοράρει, 3-3 έχει στις προσπάθειες του Σμυρνιός. 34. Διαγκόπουλος για 3. Θα απαντήσει, είναι εύστοχος. 84-71. Και την μπάλα την έχει Σακύρη, που θα κάνει την προσπάθειά του για να εκτελέσει. Είναι εύστοχος. 87-68. Το τελευταίο τελικό αποτέλεσμα. Νίκη για την ομάδα Στεφανίνα. Πρώτη ήττα για την ομάδα του Αχιάλ Legends. Τελικό σκορ 87-71. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.